Ανοίγουμε την αθλητική ατζέντα, μια ξεχωριστή αθλητική ιστορία σήμερα. Να καλησπέρισω καταρχάς τη Μαρία την Πετρούτσου, την καλή συνάδελφο από το τμήμα των αθλητικών της Crete TV και τον Μανώλη τον Βαρδαλαχάκη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και στη μέση βεβαίως να καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, τον Τίτο το Κουτεντάκη. Τίτο, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθα. Και τι δεν έχουμε ακούσει, τι δεν έχουμε μάθει τελευταία μέσα από τα ρεπορτάζ για σένα, για όλες αυτές τις επιτυχίες που έχεις καταφέρει. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Και θα προσπαθήσουμε λίγο εδώ και με τους συναδέλφους να δώσουμε ένα στίγμα από την πορεία σου μέχρι στιγμής. Πόσο είσαι, 17? 16 χρονών. Μαρία. Πραγματικά, νομίζω ότι κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο το φετινό έτσι κύκλο. Όταν μου είπατε για τον Τίτο, επιτέλους θέλω να γνωρίσω αυτό το παιδί. Και θα ήταν χαρά μου να κλείσουμε την φετινή εκπομπή, τουλάχιστον το αθλητικό κομμάτι, με ένα νέο παιδί. Που σηματοδοτεί, νομίζω, πολλές αξίες. Δευτέρη και με έναν πρωταθλητή, έτσι. Γιατί ένα πρωταθλητή. Η εκπομπή ήταν πρωταθλήτρια φέτος στον τομέα της ενημέρωσης, άρα με έναν πρωταθλητή έπρεπε να κλείσει το αστικό κομμάτι. Το συνέδεσε καταπληκτικά ο Μανώλης, του οποίου ήταν η ιδέα, βέβαια, για τον Τίτο, έχουμε να πούμε. Άλλωστε, έχει παρακολουθήσει όλη του την πορεία από τα μικράτα του και είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Τίτο, να ξεκινήσουμε πραγματικά από αυτό που είπε ο Μανώλης, πρωταθλητής στην ΚΑΠΑ 17, ομάδα του ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι ήρθε η δικαίωση μέσα από αυτό, γιατί τρεις φορές έφτασε στην πηγή, δεν ήπιες νερό, δύο με τη μεικτή ομάδα της ΕΠΣΗ και μία με την ομάδα του ΠΑΟΚ πέρσι. Ωστόσο, φέτος όλα πήγαν κατευχήν, θα λέγαμε. Ναι, τρεις προηγούμενες χρονιές είχαμε πάει, όπως είπατε, στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό. Φέτος όμως πήγαμε και το πήραμε αυτό που θέλαμε. Και όλα πήγαν καλά. Και βέβαια ήρθε αυτό το πρωτάθλημα μέσα από μια δύσκολη συνθήκη, έτσι, γιατί δεν είχατε αγωνιστική δράση, ήταν η καραντίνα. Δεν κάνατε ουσιαστικά προπονήσεις. Ωστόσο, το ρεπορτάζ και ο καλός συνάδελφος εδώ που τα ξέρει καλά θα μας το επιβεβαιώσει κιόλας, λέει ότι στο τυμπάκι οι προπονήσεις δεν έλειψαν. Ωστόσο, εσύ σίγουρα ήμουν από τους τυχερούς της καραντίνας, γιατί είχα το γήπεδο του ΑΟΤ δικό μου και μπορούσα να δουλέψω τις αδυναμίες μου. Και έτσι μετά από σκληρή δουλειά και το πρόγραμμα που μας είχαν δώσει από πάνω, καταφέραμε και πετύχαμε το στόχο μας. Και ήσασταν μέσα στο πρόγραμμα. Μανώλη, δώσ' μας το δικό σου στίγμα, γιατί τον ξέρεις το εσύ πολύ καλά. Είναι, βέβαια, ξέρει ναι. πολύ καλά και ήταν και στον τελικό, νομίζω, στη Λαμία. Ναι, είχα πάει στη Λαμία, είχα επιτύχει. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ το πρωτάθλημα φέτος της ΚΑΠΑ 17 λόγω του ΟΦΗ. Παρακολουθώ πάρα πολύ τις υποδομές του ΟΦΗ. Και ήμουν τυχερός που κατάφερε και ήμουν σε αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά η αφρόκρεμα του ελληνικού ποδοσφαίρου σε αυτές τις ηλικίες. Αν δεν κάνω λάθος, Τίτο, 15-16 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σε αυτό το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στη Λαμία. Από είναι, και τα πλάνα, είναι μέλη της εθνικής ομάδας. Έτσι, ναι, δηλαδή ναι. και συμπαίκτες σου και ασφαλώς πολλά παιδιά του Ολυμπιακού τα γνωρίζεις μέσα από την εθνική ομάδα. Εθνική, ναι. Ήταν ένα πολύ υψηλό επίπεδο παιχνίδι. Ναι, σίγουρα. Και στα πέναλτι. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν έγινε η καραντίνα και πήγαινε, πέρασε ο Μάιος, ήρθε ο Ιούνιος. Δεν το περιμένατε ότι θα παίξετε. Δηλαδή σας ήρθε και σας λίγο ξαφνικά. Ναι, σίγουρα ήταν ξαφνικό γιατί μας είχαν πει στην αρχή ότι δεν θα παίξουμε. Μετά όμως μας είπαν ότι παίζουμε τελικά και έτσι. Και μαζευτήκατε. Δηλαδή νομίζω ότι ξαφνικά έτσι αρχίσατε και μαζευόσατε. Δεν σταματήσαμε στιγμή εμείς βασικά να κάνουμε. Ενώ σαν ομάδα, σαν ΠΑΟΚ, ότι σας ειδοποίησαν, ελάτε να κάνουμε δύο εβδομάδες προπονήσεις και να κατεβούμε να παίξουμε. Να παίξουμε εγώ να κατευθείαν. Ναι. Είναι αυτά τα περίεργα της καραντίνας και νομίζω ο Τίτος και πολλά άλλα παιδιά είχαν την τύχη να παίξουν γιατί πάρα πολλά παιδιά. Διακόπηκε απότομα η χρονιά τους τον Μάρτιο. Δηλαδή, πολλά παιδιά από τον Μάρτιο, αναφερόμαστε μια και ζούμε στο Ηράκλειο, παιδιά του ΟΦΗ, στην ηλικία του Τίτου και στις ομάδες ΚΑΠΑ του ΟΦΗ, έχουν από τον Μάρτιο να κάνουν προπόνηση. Και ευτυχώς η ΚΑΠΑ 19, από ό,τι μαθαίνω του ΟΦΗ, η νέα ΚΑΠΑ 19 ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Άρα, μετά από 4-5 μήνες. Επιστρέφουν το καλό και τα είναι, παιδιά. Νομίζω ότι το παιδικό της ηλικίας και ο οργανισμός ο δικός τους δεν επιβαρύνθηκε τόσο. Δεν ξέρω, είναι νομίζω δική μου άποψη. Σίγουρα έμειναν λίγο πίσω στις προπονήσεις. Αλλά όπως είπε, φρόντισε να καλύψει και το. Δεν εφησυχάζουν. Κάλυψαν και το έδαφος. Όλο το γήπεδο ήταν δικό τους. Νομίζω ότι ήταν Τίτο και λίγο ψυχολογικό. Δηλαδή, αυτό το, η κλεισούρα για εσάς που είσαστε νέα παιδιά και βράζει το αίμα σας, αυτή η καραντίνα δύο μήνες.
που δεν είχαν και όλα τα παιδιά έτσι, αυτή την ευλογία που είχε ο Τίτος να έχει ένα γήπεδο στο Τιμπάκι να κάνει προπόνηση. Πολλά παιδιά μέσα στην πόλη δεν, είχαν καν, δεν μπορούσαν καν να βγουν από το σπίτι να κάνουν προπόνηση. Με μηνύματα βέβαια να πάνε να τρέξουν λίγο. Ήταν δύσκολο. Θέλω όμως να μας κάνεις μια αναφορά και στη φετινή ομάδα, την ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ, εκεί όπου υπάρχουν και άλλα παιδιά από την Κρήτη. Και μιλάμε βέβαια για το Χανιώτη, τον Κώστα, τον Κουλιεράκη και το Ρεθιμιώτη, το Γιάννη, το Μανινολιούδη, που είναι και δύο εκ των αρχηγών. Οπότε έντονο το κριτικό στοιχείο στο ΠΑΟΚ. Σίγουρα φέτος είχαμε μια πολύ καλή ομάδα και από ένα πολύ δυνατό προπονητικό team. Σίγουρα εμείς τα παιδιά, οι τρεις κριτικοί, έχουμε μια άλλη συμπεριφορά μεταξύ μας και είμαστε πιο δεμένοι βασικά από όλα τα παιδιά που είμαστε εκεί. Mm-hmm. Μανώλη, και με αφορμή αυτό και επειδή εσύ παρακολουθείς, όπως ξέρουμε όλοι, τις υποδομές, είναι παρήγορο αυτό το γεγονός ότι βλέπουμε πολλά κριτικά ταλέντα να εξελίσσονται και να απορροφούνται από τις μεγάλες ομάδες? Ασφαλώς βλέπουμε αρκετά παιδιά στον ΠΑΟΚ σίγουρα και σε άλλες ομάδες τα τελευταία χρόνια και αγωνίζονται. Βλέπουμε σίγουρα τα τελευταία χρόνια και οι ομάδες ΚΑΠΑ του ΟΦΗ κάνουν αρκετά βήματα σε αυτό το τομέα της οργάνωσης. Βέβαια, θέλω ο Τίτος να μας μιλήσει για τον ΟΦΗ, γιατί ο Τίτος είναι ένα παιδί του ΟΦΗ. Ξεκίνησε από τον Τιμπάκι, πήγε στη συνέχεια στον ΟΦΗ 94 για πολλά χρόνια, στα Ακαδημία του ΟΦΗ, στην ΚΑΠΑ 15 του ΟΦΗ. Σίγουρα ΟΦΗ βλέπεις ότι κάνει βήματα τα τελευταία χρόνια και είναι και μια ομάδα που είναι σίγουρα πάντα μέσα στην καρδιά σου, έτσι? Σίγουρα, ναι. Πριν πάω στον ΠΑΟ, κάναμε πολλές θυσίες, γιατί ήταν ο δρόμος, διανύαμε 120 χιλιόμετρα την ημέρα. Ακούς, Δευτέρη, 120 χιλιόμετρα την ημέρα. Ηράκλειο, Τιμπάκι, Ηράκλειο, Τιμπάκι έκανε ο Τίτος. Για πόσα χρόνια? Για 4 χρόνια. Για 4 χρόνια. Τα εύσημα και στους γονείς του, βέβαια. Ασφαλώς. Γιατί όταν δεν έχεις την υποστήριξη της οικογένειας σε μια τέτοια προσπάθεια, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να πετύχεις. Νομίζω ούτε να φτάσεις σε τόσο υψηλό επίπεδο. Αλλά εντάξει, αν έχεις όρεξη και μερά και όλα πετυχαίνουν. Όρεξη και μερά και τους γονείς να υποστηρίζουν. Ναι, ναι, ναι. Είναι βέβαιο αυτό. Πες μας λοιπόν για αυτό που σε ρώτησε ο Μανώλης, έτσι, για τον ΟΦΗ. Για τον ΟΦΗ. Σίγουρα όταν ήμουν στον ΟΦΗ, ήμουν 40 χρόνια του ΟΦΗ στην ουσία όταν είχε πέσει. Αλλά με στηρίξαν οι ανθρώποι και είναι μέσα στην καρδιά μου η ομάδα. Mm-hmm. Και είναι βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια σίγουρα θα δούμε, Μανώλη, να βγαίνουν από εκεί οι παιδιά, έτσι. Να σίγουρα, δούμε, υπάρχει πολύ ταλέντο. Ναι, και ο Τίτος που σίγουρα μιλάει, γιατί πιο πολύ, τα πιο πολλά τα παιδιά γνωρίζει. Που είναι στις ομάδες κάπου του ΟΦΗ υπήρξαν πρώην συμπαίκτες του Τίτου. Νομίζω ότι βελτιώνεται σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ ο ΟΦΗ. Γενικότερα ο οργανισμός του ΟΦΗ βελτιώνεται και μακάρι και αυτή το ευρωπαϊκό εισιτήριο να ανεβάσει και άλλο επίπεδο την ομάδα και σε επίπεδο υποδομών. Να γυρίσουμε λίγο τι το θέλω στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έκανες και εκεί μεγάλη προσπάθεια, δηλαδή και εκεί θυσίες, γιατί από το 10-15 έπαιζες τραυματίας, ναι. Δέχτηκες κάποια σκληρά μαρκαρίσματα. Ναι, σίγουρα, απλώς, εντάξει, τελικός είναι. Νομίζω είδα και προηγουμένως μια φάση, ένα σκληρό μαρκάρισμα. Ένας πρώην συμπαίκτης του τον σήκωσε στον αέρα, εντάξει, αυτό συμβαίνει. Έτσι. Συμβαίνει. Αν είσαι καλός παίκτης, σε κυνηγάνε. Μπορεί να μην σε προλαβαίνουν, πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσουν. Αυτό ήθελα να πω, ότι μπορεί να μιλάμε για Ολυμπιακό και πάω καλό, όλα αυτά τα παιδιά είναι φίλοι, είναι στις εθνικές ομάδες μαζί. Εντάξει, εγώ είδα ένα παραπάνω πάθος κατά την απονομή στο σήκωμα εκεί στο κύπελο. Είδα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αν υπήρξε κάποιο ανταγωνισμό. Πάντως έφυγε τραυματίας από το γήπεδο, έτσι. Ναι, δηλαδή έδωσε τα πάντα. Ναι. Και ακόμα και τραυματίας. Ναι, δηλαδή πέρασε ένα διάστημα έτσι, με ιατρικές υπηρεσίες. Για μίλησέ μας, πώς πάει ο τραυματισμός. Εντάξει, είναι τελικός, οπότε δεν τα σκέφτεσαι αυτά και προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο για να πάρεις το τρόπαιο. Μπράβο. Εντάξει, ακόμη είμαι τραυματίας και κάνω φυσικοθεραπείες για να περάσει, αλλά εντάξει, είναι το πείραμα, οπότε όλα τα άλλα θα περάσει. Είδες η μεσαρίτικη η καρδιά τι κάνει. Έτσι, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Και είχες κάποιο γούρι, τι το, δεν ξέρω. Την αδερφή μου, την Ευγενία. Αδερφούλα σου, μικρότερη, ναι, ναι. Ορίστε, ναι. Αυτά είναι τα ωραία. Επειδή έζησα τη σκηνή, η αδερφή του, η μικρούλα η Ευγενία, έκανε έτσι όλη τη διαδικασία, ήταν για αυτή στη Λαμία. Και μάλιστα υπήρχε και το άγχος αν της επιτραπεί, γιατί εν μέσω καραντίνας ήταν τα πράγματα μόνο με διαπιστεύσεις μπορούσε να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά ευτυχώς η Ευγενία είδε το παιχνίδι. Και ευτυχώς για τον Τίτο το γούρι ήταν στην κερκίδα. Ήταν και ο λόγος τελικά που σηκώσανε την κούπα. Και ήταν και η πρώτη που έδωσε τα συγχαρητήρια στον αδερφό της. Πολύ συγκινητική στιγμή. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Τίτο, γιατί φαντάζομαι ότι και τα παιδιά, τα νέα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο και σε βλέπουν, θα αναρωτιούνται πώς είναι η κατάσταση σε μια επαγγελματική ομάδα, σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, να ανήκει στο δυναμικό αυτής της ομάδας, πόσο διαφοροποιήθηκαν τα πράγματα για σένα, πόσο απαιτητικά είναι, πώς έχεις εναρμονιστεί σε όλο αυτό το κλίμα μέσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και αν σκέφτεται, συγγνώμη που διακόπτω, ναι, ναι. Μαρία, και αν σκέφτεται τώρα, γιατί θα μεταπηδήσει, φαντάζομαι, στην ΚΑΠΑ 19, εκεί θα έχει Πάμπλο Γκαρσία πλέον.
Δεν ξέρω αν το σκέφτεσαι, αν όντως από τώρα στα μάτια σου το επίπεδο έχει ανέβει πριν καν καλά-καλά έχεις. Έτσι. Σίγουρα όταν ήμουν στον Άπη και πήγα στον ΠΑΟΚ ήταν μεγαλύτερο το επίπεδο σίγουρα. Και τώρα από την ΚΑΠΑ 17 στην ΚΑΠΑ 19 είναι πιο μεγάλο το επίπεδο, πιο πολύ ανταγωνισμός, πιο δυνατά παιχνίδια, γιατί εμείς ήμασταν σε δύο ομίλους χωριζόταν τα παιχνίδια μας. Τώρα είναι σαν τις πρώτες ομάδες τα παιχνίδια. Mm-hmm. Και εντάξει, θα είναι πιο δύσκολο, αλλά γι' αυτά είμαστε. Σε εξητάρει το γεγονός ότι θα έχεις παραπάνω πράγματα να κάνεις, περισσότερη δουλειά, πιο σκληρή δουλειά? Γιατί όχι, μέσα από αυτό ενδεχομένως να γίνεις και ακόμα καλύτερος. Ναι, σίγουρα, έτσι. Μέσα από αυτό γίνεις καλύτερος, οπότε είναι για καλό. Μπράβο. Έχει υψηλό κίνητρο νομίζω και έχει και το ταλέντο να το δουλέψει. Αντίπαλος με τον Όφη φέτος, έτσι, εντάξει, σίγουρα, αυτό το παιχνίδι το περιμένεις κι εσύ. Για πες μας. Θα είσαι αντίπαλος με τον Όφη, γιατί δύο χρόνια δεν έπαιζε με τον Όφη αντίπαλος, επειδή ήταν βόρειος όμιλος ο ΠΑΟΚ. Σωστό. Στην ΚΑΠΑ 17. Εδώ η οικογένεια Κοτεντάκη τη βλέπουμε δίπλα, έτσι, ναι, με την αδερφή και τον μπαμπά. Ναι. Πολύ ωραία. Από πολλά συγχαρητήρια να δώσουμε και στον μπαμπά. Ασφαλώς πολλές θυσίες όλη η οικογένεια Κουτεντάκη. Όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Πες, και όχι μόνο οι άμεσα εμπλεκόμενοι, αλλά και οι θείοι. Είναι βέβαια μια οικογένεια με τρομερή παράδοση στο ποδόσφαιρο. Μπράβο, έτσι μπράβο. Και όλα τα παιδιά και τα ξαδέρφια συνεχίζουν στο ποδόσφαιρο πολύ δυναμικά. Βέβαια ο Τίτος αυτή τη στιγμή είναι το καμάρι, παίζει στην εθνική ομάδα. Έτσι. Έχει καταφέρει ο Τίτος και έχει κάνει έτσι το ξεπέταγμα και καμαρώνουν όλοι. Για πες μας λίγο σημαντικό για τον Όφη, μιας και θα τον βρεις μπροστά σου φέτος. Σίγουρα τα συναισθήματα θα είναι ανάμεικτα. Αλλά εντάξει, αντίπαλοι θα είμαστε μόνοι 90 λεπτά. Με τα παιδιά τα ξέρω. Τι ωραία φράση ήταν αυτή. Για 90 λεπτά θα είμαστε αντίπαλοι. Ναι, μπράβο. Στον αγωνιστικό χώρο. Και πολλές φορές, αν θυμάμαι καλά, όταν ανέβαινε η ομάδα του Όφη η ΚΑΠΑ 19 τα τελευταία χρόνια, πήγαινε σε ό,τι ξέρω ναι, ναι. Γιατί η ΚΑΠΑ 19 του Όφη τα προηγούμενα χρόνια ανέβαινε και έπαιζε. Ήθος, λέγεται αυτό. Με την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, ο Τίτος ήταν εκεί δίπλα στους πρώην συμπαίκτες του. Ναι. Είναι, εξακολουθούν να είναι μια ομάδα εκτός αγωνιστικών χώρων. Είναι αυτό το οικογενειακό δέσιμο. Εντάξει, στις μικρές ηλικίες αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Έτσι πρέπει να είναι, Μανώλη. Ναι. Αυτή είναι η λογική του ποδοσφαίρου κανονικά. Οι ομάδες που σίγουρα ξεχωρίζουν τα τελευταία χρόνια είναι και ο ΠΑΟΚ. Στην ΚΑΠΑ 19 έχει πάρει συνεχόμενα πρωταθλήματα. Στην ΚΑΠΑ 17 το πήρε φέτος ο ΠΑΟΚ. Στην ΚΑΠΑ 15 ο Ολυμπιακός. Υπάρχει έτσι έντονος ανταγωνισμός και βλέπουμε και πολλά ταλέντα. Εκεί είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, κακά τα ψέματα. Ο Τζόλης, να μας μιλήσει ο Τίτος για τον Τζόλη. Που αγωνίστηκε πρόσφατα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ε? Και έβαλε και γκολ. Και έβαλε και γκολ. Είναι συμπαίκτης του Τίτου πέρυσι. Με τον Τζόλη ήμασταν πέρυσι στην ίδια ομάδα και πολύ καλό παιδί, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και μετά από σκληρή δουλειά του δόθηκε και ευκαιρία βέβαια. Και την άρπαξε και σκόρα, τώρα παίζει βασικός. Ναι. Ναι. Αυτές τις ευκαιρίες περιμένετε με τη ζωή εσείς, οι νέοι ποδοσφαιριστές, και πραγματικά αποδεικνύεται πράγματα. Θέλω να κάνουμε μια αναφορά και στην εθνική ομάδα, γιατί να πούμε ότι είσαι εν ενεργεία ποδοσφαιριστής στην εθνική ομάδα των παιδών. Πέρσι στην ΑΦΠΑΚΤΟ πήγατε στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού, πήρατε την πρόκριση στην Ελίτ. Η καραντίνα, ωστόσο, δεν επέτρεψε στην ομάδα να αγωνιστεί. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα και κάναμε ένα εξαιρετικό γύρο απέναντι σε δύσκολες ομάδες. Καταφέραμε να περάσουμε στην Ελίτ, αλλά λόγω καραντίνας ακυρώθηκαν τα πάντα. Όπως και πολλά άλλα δυστυχώς. Αυτό δυστυχώς νομίζω ότι είναι ένα πλήγμα, γιατί δεν ξέρω αν αναπληρωθεί αυτό το κενό. Δηλαδή η ηλικία της εθνικής ομάδας, γιατί η εθνική ομάδα νομίζω ότι είναι η ύψιστη και η απόλυτη τιμή για κάθε ποδοσφαιριστή, σίγουρα σταμάτησε απότομα. Στον ΠΑΟΚ σίγουρα έκαναν παιχνίδια, θα ξανακάνουν. Στην εθνική ομάδα και αυτή η φουρνιά. Το θέμα είναι ότι ήταν μια τρομερή φουρνιά η οποία σταμάτησε η πορεία της λόγω κορονοϊού. Δηλαδή σε επίπεδο εθνικών ομάδων, επειδή οι ευκαιρίες δεν δίνονται συχνά. Σωστά. Έτσι, είναι λίγο. Σωστό το σκεπτικό σου. Υπάρχει ένα πλήγμα. Καθοριστικός χρόνος που χάθηκε. Έτσι. Ναι, και αναφερόμαστε να βρούμε και σε ένα παιδί του Όφη, τον Τζιλιανίδη, ο οποίος ήταν να πάει εθνική στην Αμερική. Ήρθε ο κορονοϊός. Δεν ταξίδεψε η εθνική, καμία εθνική ομάδα δεν ταξίδεψε. Έφτασε ο Ιούλιος και τραυματίστηκε. Mm. Δεν ξέρουμε όταν επανέλθει λοιπόν ο Τσιλιανίδης στην υγειά του να έχει το παιδί και να επανέλθει στον ρυθμό, αλλά είναι οι ευκαιρίες αυτές που έρχονται και καμιά φορά χάνονται. Μακάρι για τα παιδιά που έχασαν φέτος τη χρονιά για την εθνική, τα επόμενα χρόνια να καταφέρουν πάλι όλα μαζί, γιατί πραγματικά η φουρνιά του Τίτου, το ξαναλέμε, όλα τα παιδιά που έπαιξαν σε αυτό το. Σχεδόν όλα που έπαιξαν στο τελικό στην ΚΑΠΑ 17 είναι παιδιά εθνικής ομάδας. Είναι η τρομερή φουρνιά, επειδή το έχω ψάξει στο Πανελλήνιο Ποδόσφαιρο, η τρομερή φουρνιά των γεννηθέντων 2003. Ο Τίτος, έχουμε και άλλα παιδιά, έχουμε και τον Μάνο τον Σμπόκο από το Ηράκλειο που παίζει στον Όφη, τον Νίκο τον Ψημόπουλο που παίζει στον Εργοτέλη.
Και παιδιά όπως είναι ο Λιάτσος που παίζει στον Ολυμπιακό και ήδη έχει κάνει συμμετοχή με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, είναι ο Καράκουτς από τον Ολυμπιακό, είναι κάποια παιδιά πιο μικρά όπως είναι το 2004 ο Κούτσιας και ο Τσίκος από τον ΠΑΟΚ. Μια πάρα πολύ καλή φουρνιά που ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια αυτά τα παιδιά σίγουρα δούμε, να τα δούμε στην επαγγελματικά και στην Εθνική Ανδρών. Πρέπει δυστυχώς να κλείσουμε. Εγώ θέλω να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Ερώτημα κλισέ, αλλά δεν ξέρω αν οραματίζεται τον εαυτό σου σε ευρωπαϊκή ομάδα πέραν των ελληνικών συνόρων. Ποιο είναι το όνειρό σου? Το όνειρό μου είναι βασικά να παίξω στην Εθνική Ελλάδα, στην Ανδρική. Και εντάξει, ήθελα να παίξω και Γιουβέντες. Να κάνει το χατήρι του Μανώλη που ήρθε και στη Λαμία. Έχει απόλυτο δίκιο. Μακάρι. Λοιπόν, και το δικό μου όνειρο αυτό είναι. Τίτο, θέλω να σε ευχαριστήσω. Μόνο επιτυχίες στη ζωή σου να έχεις. Να πάνε όλα καλά. Πάντα υγιείς, γιατί μετά από αυτό έρχονται βεβαίως και οι διακρίσεις και όλα και η προσπάθεια. Μαρία και Μάνο, σας ευχαριστώ. Όπως επίσης και τα υπόλοιπα παιδιά του αθλητικού τμήματος, και τον Γιώργο τον Μιμίκο και τον Γιάννη τον Καλιακάκη. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Είχαμε μια άψογη συνεργασία. Αναδείξαμε θέματα, προσωπικότητες, αθλητικές ιστορίες. Και αυτό πρέπει να δίνουμε στον κόσμο. Τη νέα γενιά πάνω απ' όλα, να έχουμε δηλαδή ένα κοινό παρανομαστεί τα ταλέντα μας μπροστά. Έτσι είναι. Και εμείς ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεργασία που είχαμε. Να ευχηθούμε ξεκούραση, ανάσες και επιστροφή με υγεία. Ή στο επανειδήλιο. Και με ευρωπαϊκή άβρα, θα λέγαμε. Έτσι, γιατί το Σεπτέμβριο έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια, Μαρία. Από τον χρόνο να μάθουμε τα αγγλικά καλύτερα. Όλοι μας. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.